Προεδρείο μια νομοτεχνική βελτίωση στο νόμο για την γραμματεία ψηφιακής πολιτικής, με την οποία από το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της εξαιρούνται τα διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής και τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό για να μοιραστεί. Και ξεκινάω με το πρώτο, με το πρώτο θέμα, τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, άρθρο 159 του παρόντος πολυνομοσχεδίου. Αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι, είμαστε σήμερα έτοιμοι για μια σημαντική αλλά και κρίσιμη δομική μεταρρύθμιση στον χώρο του κράτους με τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, μέσα από μεγάλη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα. Ο νόμος για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας έρχεται να επιλύσει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια η ελληνική δημόσια διοίκηση και αφορά σε ένα ενιαίο πλαίσιο κατάρτισης, εφαρμογής, συντονισμού της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και πολιτικής. Το πρόβλημα στη χώρα συνίσταται αφενός μεν στην έλλειψη μιας ενιαίας στρατηγικής για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά ακόμα περισσότερο στη μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων ή επιμέρους δομών Υπουργείων. Ακόμα μεγαλύτερο αποτυπώνεται το πρόβλημα στην επικαλυπτόμενη και αντιφατική νομοθεσία, η οποία ακόμα και όταν είναι χρήσιμη και καλή, μένει ανενεργή λόγω των πολυαρμοδιοτήτων, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και άλλων αναπτυξιακών έργων του δημόσιου τομέα σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τέλος, υπάρχει μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα που αφορούν σε μεγάλες πρωτοβουλίες όπως είναι ο Εθνικός Ψηφιακός Πρωταθλητής, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η Ελλάδα να έχει τη χαμηλότερη χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό της θεωρείται στον τομέα αυτό από τα σπουδαιότερα παγκοσμίως. Είχα την ευκαιρία να αναφέρω κατά τη συζήτηση προχθές στην Αρμόδια Επιτροπή ότι η κατάσταση αυτή οδήγησε στην κατασπατάληση ενός ποσού πάνω από 7 δις ευρώ μόνο από τα προγράμματα Κουπουσού και ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια. Και λέω μόνο γιατί άλλα τόσα περίπου και λίγο περισσότερα έχουν δαπανηθεί από το ελληνικό δημόσιο από άλλους πόρους και πηγές. Με μηδενικό αποτέλεσμα για την ψηφιακή ανάπτυξη, τη διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Δυστυχώς η χώρα που παρέδωσε το προηγούμενο πολιτικό σύστημα είναι μια χώρα ψηφιακά καθυστερημένη, χωρίς ενιαίο σχέδιο και κυρίως χωρίς διοικητικά εργαλεία. Για το λόγο αυτό, μια από τις κρισιμότερες αιρεσιμότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 ήταν η διαμόρφωση μιας κεντρικής διοικητικής δομής στο ανώτατο επίπεδο για το σχεδιασμό και το συντονισμό των έργων ψηφιακής πολιτικής. Και προκαλεί στο σημείο αυτό ιδιαίτερη εντύπωση η στάση των δύο κομμάτων της παλιάς συγκυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, πώς σκόπευαν να λύσουν αυτή την κρίσιμη αιρεσιμότητα σε σχέση με το ΕΣΠΑ? Γιατί δεν φρόντισαν να εξοπλίσουν τη χώρα με το βασικό εργαλείο προτεραιοποίησης των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε να καταστεί εφικτή η απορρόφηση των χρημάτων? Γιατί άφησαν ορφανή τη χώρα από τη ρύθμιση αυτή τη στιγμή που επιχείρησαν να φτιάξουν θεσμικό πλαίσιο για το νέο ΕΣΠΑ? Μήπως από άγνοια, μήπως για να δυσκολέψουν ενδεχομένως μια επόμενη κυβέρνηση? Και το κυριότερο, δηλώνουν σήμερα διαστόματος του αγαπητού κυρίου Σταϊκούρα ότι δεν θα ψηφίσουν τις διατάξεις της σύστασης της γραμματείας. Αιτιολογικό άγνωστο. Και εδώ θα πρέπει να τοποθετηθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πρέπει να απαντήσει τι ακριβώς αντιλέγει στους δικούς της συνομιλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρούν απαραίτητη τη νέα αυτή δομή ώστε να εγκριθούν σχέδια του νέου ΕΣΠΑ. Τι θα απαντήσουν στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου της πληροφορικής και κυρίως των νεότερων, των πιο εξωστρεφών και των πιο καινοτόμων που χαιρετίζουν την ίδρυση της γραμματείας, ακριβώς γιατί προσβλέπουν σε μια δομή που θα αναδιατάξει τις υποδομές και τις πολιτικές του ελληνικού κράτους σε μια παραγωγική κατεύθυνση και όχι σε μια λογική κατασπατάληση των πόρων σε συνθήκες και καταστάσεις διαπλοκής? Δεύτερο θέμα. Άρθρο 170 και η σύσταση, επέκταση της σύστασης των διοικητικών γραμματέων.
Ο νόμος 4369 του 16 καθιέρωσε μια μείζωνα μεταρρύθμιση στο ελληνικό διοικητικό σύστημα. Τη σύσταση των διοικητικών γραμματέων στη θέση των παλιών γενικών γραμματέων μέσα από διαδικασίες αξιοκρατικής και διαφανούς επιλογής διαμέσου του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Η διοικητική δομή με τις αρμοδιότητες που είχε θα έχει πλέον, όπως είναι απολύτως λογικό, ως επικεφαλής, προερχόμενο από τις τάξεις των δημοσίων λειτουργών και των υψηλών προσόντων ανθρώπων του δημόσιου τομέα. Η επιλογή αυτή συνιστά μια μείζωνα μεταρρύθμιση, αφού προχωρά σε ριζική τομή στην κορματοκρατούμενη παράδοση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το να προείσταται δηλαδή τυπικών διοικητικών λειτουργιών μετακλητός υπάλληλος ή πολιτικό πρόσωπο. Ο λόγος αυτής της πρακτικής των τελευταίων 30-35 χρόνων διοικητικής ιστορίας ήταν προφανής. Πρόεδρε, θα χρειαστώ 2-3 λεπτά. Τα κόμματα εξουσίας χρησιμοποίησαν τη διοικητική δομή ως μηχανισμό αναδιανομής πολιτικών πόρων και πελατειακών σχέσεων. Η δική μας πολιτική ήταν στον αντίποδα και είναι στον αντίποδα αυτής της κατάστασης και πρακτικής. Η διοίκηση, για να είναι παραγωγική προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος, για να είναι λειτουργική, διαφανής και κοινωνικά υπεύθυνη, πρέπει να γυρίσει στο χώρο και στη βάση της. Την πολιτική αυτή εμείς την ονομάζουμε πολιτική της αποκομματικοποίησης και πράγματι σε ορισμένα σημεία συναντά την πολιτική της λεγόμενης αποπολιτικοποίησης που χρησιμοποιούσαν λεγόμενες τεχνοκρατικές ή και εξυγχρονιστικές δυνάμεις. Η αντινομία αυτή θεραπεύτηκε με το 43-69 του 16. Και ενώ θα περίμενε κανείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, και λέω της Νέας Δημοκρατίας γιατί αποτελούσε μία από τις βασικές προτάσεις και θέσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, να τοποθετηθεί θετικά, είδαμε να τοποθετείται αρνητικά και να δηλώνει μάλιστα ότι κατά την άποψή της η τοποθέτηση των γραμματέων είναι πολιτική επιλογή και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στη Συμφωνία του Αυγούστου είχε ψηφίσει το σχετικό πλαίσιο που προέβλεπε αλλαγή του καθεστώτος των Γενικών Γραμματιών και των Γενικών Γραμματέων στη λεγόμενη αποπολιτικοποίηση της διοίκησης. Από μια άποψη είναι λογικό. Γιατί είναι άλλο να ευαγγελίζεσαι μεταρρυθμίσεις και άλλο να έρθει η ώρα να τις πραγματοποιήσεις. Όταν θα έρθει η ώρα να αμφισβητήσεις το μηχανισμό που έφτιαξες και συντήρησες πολλά χρόνια, οι πιέσεις και οι ενστάσεις είναι τεράστιες. Και το κόστος για την αναπαραγωγή του μηχανισμού εξουσίας γίνεται απαγορευτικό. Επομένως, είναι ευκολότερο να βαφτίζεις μεταρρυθμίσεις τις απορριθμίσεις του εργασιακού και μισθολογικού καθεστώτος του δημόσιου τομέα, παρά να παρεμβαίνεις στη ρίζα που γεννάει ανορθολογισμούς, αδικίες, διαπλοκή, μεγάλη και μικρή διαφθορά. Σήμερα, με την τροπολογία που παρουσιάζουμε στον νόμο, διευρύνουμε τη σύσταση των διοικητικών γραμματέων σε όλο το πλήθος των γενικών και ειδικών γραμματιών που υπάρχουν στη διοίκηση. Δεν φτιάχνουμε καινούργιες θέσεις, γιατί κάποιοι επιμένουν να μην διαβάζουν και να μην καταλαβαίνουν. Θέλω να πιστεύω καλόπιστα. Και δράτω με τις ευκαιρίες να υπογραμμίσω ότι πολλές από αυτές τις δομές θα πρέπει να αξιολογηθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξαναδούμε την αναγκαιότητα της αυτοτελούς τους ύπαρξης και λειτουργίας στα πλαίσια των νέων οργανογραμμάτων που φτιάχνονται σε όλη τη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το θέμα αυτό. Είχα τονίσει και στο κλείσιμο της ομιλίας κατά την ψήφιση του 43-69 ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα κυβερνητικά όργανα. Εκεί πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο η αποκομματικοποιημένη δημόσια διοίκηση θα συνδέεται με τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ως οργανισμού και της πολιτικής ηγεσίας σε κάθε Υπουργείο. Αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη, γιατί η διοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποπολιτικοποιημένη. Οι πολιτικές επιλογές διαμορφώνονται μέσα από το δημοκρατικό σύστημα νομιμοποίησης και έγκρισης και η διοίκηση οφείλει να ακολουθεί και να συμμορφώνεται. Επομένως, χρειάζεται στην νομοθεσία για τα κυβερνητικά όργανα να ξαναδούμε εκείνο το μέρος των αυστηρών πολιτικών αρμοδιοτήτων του σημερινού Γενικού Γραμματέα, από ποιον και πώς πρέπει και μπορούν να ασκηθούν. Και αυτή η σύνδεση να περιγραφεί σε ένα νέο και σύγχρονο οργανόγραμμα λειτουργίας των κυβερνητικών οργάνων. Και αυτό να το κάνουμε με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα, γιατί πρέπει να αποτελέσει και ένα ζήτημα πρωτογενούς έκφρασης του κοινοβουλευτισμού, ακριβώς διότι είναι σοβαρό ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας και του κράτους. Θα τελειώσω μισό λεπτό ακόμα. Το τρίτο θέμα που θέλω να σας πω, επιτροχάδιν, το σημερινό πολυνομοσχέδιο αλλάζει τον περιορισμό των προσλήψεων που ίσχυε από το 2010, το περίφημο 1 προς 5, και αυτό έγινε με πράγματι σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία κατάφερε να μειώνει από εδώ και πέρα σταδιακά
το 1:5, σε 1:4, 1:3 και ούτω καθεξής για τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, να απαλλάξει από τον περιορισμό του αριθμού των προσλήψεων τις δικαστικές αποφάσεις ελληνικές και ευρωπαϊκές. Και τρίτον, να διαμορφώσει ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία σε προσλήψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, τελειώνω με μία φράση. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα και οι συμφωνίες που έχουν σημασία. Το λέω αυτό γιατί πράγματι υπάρχουν πολλά πράγματα που μια κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να διορθώσει και να αλλάξει μέσα και από αυτό το πολυνομοσχέδιο. Όμως ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει σημασία μόνο η συμφωνία αλλά και ο εφαρμοστής της συμφωνίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο εφαρμοστής του προγράμματος θα διορθώσει, θα λιάνει, θα αναπτύξει πλευρές του προγράμματος, θα διασφαλίσει τα συμφέροντα της εργασίας. Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς το παλιό πολιτικό σύστημα του παλιού νεοφιλελεύθερου δικομματισμού. Γι' αυτό και η λησαλέα αντίδρασή του και η έκπληξή του γιατί κλείνει τελικά η συμφωνία και μαζί της κλείνει, και αυτός είναι ο πραγματικός φόβος, και ο ιστορικός κύκλος της ύστερης πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής στη χώρα μας.